Κατάλληλος, ένα UAS όχι μόνο έγινε πραγματικότητα, αλλά συνεχίζει τις εναέριες δοκιμές, σκορπώντας χαμόγελα για τη ραγδαία ανάπτυξη όλων των ειδών μη επανδρομένων εναέριων οχημάτων στη χώρα μας. Ο μυθικός φύλακα της Κρήτης, ένα ρομπότ κατά τη μυθολογία ουσιαστικά, δεν θα φυλάει πλέον μόνο το Μεγαλόνησο, αλλά το Αιγαίο μαζί με άλλα μη επανεδρομένα ενέργεια οχήματα, τα οποία όπως είναι γνωστό ευρίσκονται στο στάδιο κατασκευής. Το UAS Talos είναι μια ενέργεια πλατφόρμα η οποία έχει εμβέλεια δράσης και διάρκεια πτήσης αρκετά μεγάλη. Τα ελληνική κατασκευή με επανδρομένα ενέργεια οχήματα αποτελούν το μέλλον των ενόπλων δυνάμεων μα αλλά και τη εξαγωγική μας στόχευση προ το εξωτερικό. Ο ελληνικό στρατό έχει ανάγκη από UCAV όλων των τύπων και των κατηγοριών για να αντιμετωπίσει τα τουρκικά σχέδια, τα οποία μεταλλάσσονται δυστυχώ σιγά σιγά σε ανοιχτή πρόκληση. Το ελληνικό πεντάγωνο εδώ και αρκετό καιρό έχει βάλει στο μικροσκόπιο του αυτή τη νέα μορφή πολέμου στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Αναλύει τις δυνατότητες των Τούρκων και εξετάζει πάντα τρόπους αντιμετώπισης τους. Και αυτό έχει τεράστια σημασία για το επόμενο διάστημα, στο οποίο θα τρέξουμε κατοστάρι έτσι κι αλλιώς. Οι ελληνικές εταιρείες που εμπλέκονται σε όλα αυτά τα προγράμματα πρέπει σιωπηλά και χωρίς την πανοκρουσία σε συνεργασία με το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Αμήνης και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα να τρέξουν προγράμματα εξοπλισμού κάθε μη πανδρομένου εναερίου οχήματο, κατασκευαστή και εγκριθή ως κατάλληλο για τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας μας για μια πολυεπίπεδη δυνατότητα στο σύγχρονο πεδίο της μάχης. Ο πόλεμο αλλάζει μορφή ραγδαία χωρί να χάνει βέβαια του σταθερού κανόνε του. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να διαφορούμε για τι νέε τεχνολογίε και, και τακτικέ στο νεοπολίπλοκο και μολυσμένο από παρεμβολέ περιβάλλον μια πολεμική αναμέτρηση. Όσοι αγνόησαν τι τεχνολογικέ εξελίξει ιστορικά, υπέστησαν μεγάλε ήττε. Και αυτό είναι ένα μάθημα στο διήνεκε για τον τομέα των ενόπλων δυνάμεων σε κάθε χώρα του πλανήτη. Τα μη επανδρομένα αερία οχήματα, εξοπλισμένα με ειδικό οπλισμό, βοηθούν τα μέγιστα σε κάθε στρατιωτική επιχείρηση. Όπως είδαμε, να λαμβάνει χώρο στον Αγκόρκο, στη Λιβύη, στη Συρία και τώρα στην Ουκρανία. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερες εξελίξει, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μα. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.